Καλησπέρα σε όλους. Η παρουσίαση είναι εδώ, το clicker είναι εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ανδρέας Κωνσταντίνου, είμαι CEO, founder της Vision Mobile. Η Vision Mobile είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο Apps Economy Research, δηλαδή είμαστε ερευνητική εταιρεία που αναλύουμε τα τεκτενόμενα στο App Economy. Τρέχουμε έρευνες για developers στο μεγαλύτερο φάσμα, 8 με 10.000 developers δύο φορές το χρόνο, με πελάτες αυτούς εδώ, για τους οποίους είμαστε πολύ περήφανοι, όλοι εκτός Ελλάδας. Η μεγαλύτερη ομάδα μας, είμαστε αγγλική εταιρεία, αλλά η μεγαλύτερη ομάδα μας είναι εδώ στην Ελλάδα. Και ασχολούμαστε με έρευνες σε πάρα πολλούς developers. Βγάζουμε πολλές αναφορές και μελέτες, πολλές από τις οποίες θα τις βρείτε στο site μας, visionmobile.com/reports. Κάποια στοιχεία θα παρουσιάσω εδώ, γιατί τυχαίνει να τρέξαμε πρόσφατα τη μεγαλύτερη έρευνα για developers, IoT developers, IoT είναι Internet of Things. Αυτό το report και αυτό, θα σας πω κάποια στοιχεία, μεταξύ από των οποίων το πιο σημαντικό και πράγματα που, για τα οποία παρουσιάζω για πρώτη φορά, το τι σημαίνει το Apple Watch, οι συσκευές της Apple για το χέρι και τι δεν είναι ουσιαστικά. Δηλαδή ότι δεν είναι τελικά ένα ρολόι, ούτε είναι απλά ένα ρολόι με εφαρμογές. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Καταρχήν, τι είναι το Internet of Things? Εδώ είναι ένας ορισμός. Είναι «It allows devices to be controlled by smartphone or tablet». Δηλαδή, ο ορισμός, ένας πολύ γραμμικός ορισμός, αν θέλετε, ο οποίος λέει ότι το Internet of Things είναι το να βάλεις Internet σε μία συσκευή και να την τηλεχειριστείς ή να πάρεις στοιχεία από αυτή τη συσκευή εξ αποστάσεως. Πολύ βασικός ορισμός. Ένα από τα πράγματα που λέμε εμείς είναι ότι το Internet δεν είναι ούτε Internet of Things, δεν είναι ούτε το Internet, ούτε το Things. Πρόκειται για κάτι πολύ παραπάνω και αυτό θα σας αναπτύξω. Καταρχήν, όλοι μπορείτε να δείτε αυτήν την εικόνα. Αυτός είναι ένας θερμοστάτης. Ένας θερμοστάτης με μία οθονίτσα και μία εφαρμογή. Αυτό είναι αυτό που περισσότεροι θεωρούν Internet of Things. Δηλαδή, πάρε κάτι που έχεις στο σπίτι σου, συνέδεσε το στο Internet και τηλεχειρίζει το μέσω μιας συσκευής. Αυτό το ξέρετε? Το Nest. Ποιος ξέρει το Nest? Τόσο λίγοι? Οι υπόλοιποι ντρέπονται. Το Nest, λοιπόν, είναι ένας πολύ διάσημος θερμοστάτης. Γιατί είναι πολύ διάσημος? Γιατί αυτός που τον έφτιαξε ήταν πρώην Apple, από τους πιο γνωστούς παράγοντες της Apple. Η εταιρεία μετά την αγόρασε η Google για 3 δισεκατομμύρια και έγινε πολύ ντόρο στο διαδίκτυο. Λοιπόν, το Nest είναι διάσημο και γιατί είναι ένας πολύ όμορφος θερμοστάτης. Αλλά ο πιο σημαντικός λόγος είναι γιατί το Nest δεν είναι θερμοστάτης. Και εδώ έχω πάρει μια φράση από έναν Γάλλο ζωγράφο, μπορεί κάτι να σας λέει, ότι τελικά αυτό δεν είναι θερμοστάτης. Τι είναι? Καταρχήν, το Nest παίρνει πληροφορίες όχι μόνο για τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία είναι το ελάχιστο. Η παρουσία, εμείς θα του γράψουμε πάνω στην οθονούλα τα alerts, οι πληροφορίες για το αν υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα, μια άλλη συσκευή που έχει επίσης η ίδια εταιρεία, για το πώς χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρισμό στο σπίτι μας, πώς χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρισμό σε άλλα σπίτια στην περιοχή, τι καιρό κάνει στην περιοχή μας, τι καιρό έχει σε άλλες περιοχές, τι κάνουν άλλωση θερμότητας και ρεύματος υπάρχουν οι γείτονες σχέση με εμάς. Όλα αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, πέρα από τη θερμοκρασία, για να αποφασίσει τελικά το πολύ απλό, το θα ανάψουμε τη θέρμανση ή όχι. Λοιπόν, δεκάδες ενδείξεις για να πάρει μια απλή απόφαση. Η απόφαση τελικά είναι πολύ σημαντική, γιατί μας βοηθάει τελικά στο να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Αυτό λένε κατά μέσον όρο οι μελέτες. Έχω και ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος πρόσφατα πήγε Αμερική. Μου λέει, όντως, με το Nest έχω γλιτώσει θέρμανση και εγώ, και βλέπω και τι χρησιμοποιούν οι γείτονες. Γιατί μου λέει κατά μέσο όρο πόσο χρησιμοποιούν οι γείτονες σε θέρμανση και πόσο χρησιμοποιώ εγώ. Το Nest, λοιπόν, δεν είναι απλά θερμοστάτης. Είναι ένα data hub, το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα και παράγει ένα action, ένα intelligence. Το Nest είναι hub για πολλούς λόγους. Είναι hub για τις κάθε αργότερες της ενέργειας,
ασφάλειας, υγείας, αυτοκίνητο, home, το σπίτι. Όλα αυτά λοιπόν εδώ που θα τα βλέπετε μάλλον με πολύ μικρά γράμματα από απόσταση, είναι παραδείγματα που υπάρχουν στο site της Nest, τα οποία σου δείχνουν τι μπορείς να κάνεις με αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι αν το συνδέσεις το θερμοστάτη σου με το αυτοκίνητό σου, με το πλυντήριό σου, με το ψυγείο σου, με τα φώτα, με το ρολόι σου, με το κινητό σου, με το ξυπνητήρι σου, μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία σου διευκολύνουν τη ζωή κατά το καθένα μικρούς τρόπους, αλλά συνολικά πολύ περισσότερο. Για παράδειγμα, ότι όταν πλησιάζω στο σπίτι με το αυτοκίνητό μου, άνοιξε τη θέρμανση ώστε όταν φτάσω να είναι ήδη ζεστά. Ή όταν παρουσιαστεί κάποια δυσλειτουργία στη θέρμανση, αναβόσβησε τη λάμπα του σαλονιού για να ξέρω ότι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι μέσω του δικτύου συνεργατών της Nest, μέσω ενός API, που κάνουν όλα αυτά δυνατά. Λοιπόν, όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν καθόλου με το θερμοστάτη. Έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στη συνεργεία, στο σταυροδρόμι των δεδομένων που προέρχονται από όλες αυτές τις συσκευές και από όλες αυτές τις κάθετες αγορές. Σε ποια λοιπόν κάθετη αγορά παίζει το Nest? Σε καμία και σε όλες. Το Nest, όπως όλες αυτές οι άλλες συσκευές, τελικά δεν είναι συσκευές. Ούτε πρόκειται για απλά έξυπνες συσκευές, ούτε συνδεδεμένες με το ίντερνετ. Παίρνουν κάποια στοιχεία, όπως παίρνουν τα road sensors, οι αισθητήρες που υπάρχουν στους δρόμους που βγάζει η συγκεκριμένη εταιρεία, που δίνουν σήμα και τελικά βγάζουν κάποιο intelligence, κάποιο συμπέρασμα. Ότι εδώ υπάρχουν ελεύθερες θέσεις και εδώ δεν υπάρχουν. Το ίδιο πράγμα για το πού πρέπει να παρκάρω και πού υπάρχουν ελεύθερες θέσεις μπορεί να το δει κάποιος από τους αισθητήρες, μπορεί να το δει κάποιος από τις κάμερες που υπάρχουν στην πόλη, μπορεί να το δει κάποιος από μια εταιρεία όπως η Waze. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει, τη Waze. Έχετε ακούσει? Περισσότεροι μάλλον όχι. Λοιπόν, η Waze είναι μια εταιρεία η οποία έχει μια εφαρμογούλα η οποία σε βοηθάει να βρεις τον δρόμο σου πηγαίνοντας από το Α στο Β και σου λέει στρίψε από εδώ, μη στρίψε από εκεί κτλ. Το κλασική εφαρμογή. Αλλά συνεργάζεται με τις πόλεις και δίνει στις πόλεις, στα city councils δηλαδή, στους δήμους, δίνει πληροφορίες δωρεάν για την κίνηση που υπάρχει μέσα στην πόλη. Το οποίο είναι φανταστικό, όχι μόνο γιατί είναι δωρεάν, αλλά γιατί αντί να κάθονται να φτιάχνουν και να βάζουν αισθητήρες στο δρόμο, τελικά μπορούν να πάρουν αυτές τις πληροφορίες από αλλού. Άρα τελικά η αξία δεν είναι στους αισθητήρες ή στο θερμοστάτη ή οπουδήποτε αλλού. Είναι στο τι με βοηθάει να κάνω αυτό το πράγμα. Και αυτό ισχύει σε όλες τις κάθετες αγορές. Στο health, ας πούμε, στο health and fitness, που υπάρχουν τα περίφημα βραχιολάκια που θα βρείτε πλέον σχεδόν παντού. Αυτό που με βοηθάει να κάνω είναι να είμαι ένας καλύτερος, πιο υγιής άνθρωπος. Το οποίο μπορώ να το κάνω με πολλούς τρόπους. Μπορώ να τρέχω κάθε μέρα μία ώρα γύρω από το τετράγωνο ή μπορώ να φοράω ένα βραχιολάκι. Λοιπόν, αυτό που έχει τελικά σημασία είναι η αξία που προσδίδουν, που είναι στα δεξιά. Τώρα, πάμε στο θέμα των ρολογιών που είναι το θέμα μας για αυτή τη διάλεξη. Αυτό είναι ένα smartwatch της Sony, είναι από τα παραδοσιακά smartwatch, για το οποίο είναι σχετικά δύσκολο να γράψει εφαρμογές. Δεν είναι από αυτά που φοράνε Android Wear, το οποίο είναι το τελευταίο smartwatch της Sony. Και έχει σχετικά ένα κλειστό set εφαρμογών. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα κλασικό smartwatch. Αυτό όμως δεν είναι. Και ξέρετε, προφανώς ότι μιλάω για το Apple Watch. Γιατί δεν είναι? Καταρχήν, τι είναι το Apple Watch? Όσον αφορά την Apple, είναι ένας τρόπος να σε κλειδώσει στο οικοσύστημά της. Τι σημαίνει αυτό? Αν υπάρχει μια εταιρεία, π.χ., που να έχει το μερίδιο του Λέοντος, ή μάλλον ένα μικρό μερίδιο, αλλά το μερίδιο των πιο ακριβοπληρωμένων, ας πούμε, καταναλωτών, στην αγορά, ποιος είναι ο σκοπός αυτής της εταιρείας? Να κρατήσει αυτούς τους ανθρώπους
εφόρου ζωής, σαν πελάτες. Κλειδώνοντάς τους στα προϊόντα της. Σαν να είναι δηλαδή η Apple και να έχει το μερίδιο αγοράς της BMW ή της Mercedes. Ή και των δύο ταυτόχρονα και μεγαλύτερο. Τι κάνει λοιπόν η Apple, βγάζει το Apple Watch για να μας κλειδώσει, επειδή εμείς το θέλουμε, μέσα στο οικοσύστημα των συσκευών της. Δηλαδή, δουλεύει καλύτερα με τις Apple συσκευές, οπότε αν έχω εγώ iPad, iPhone, Apple TV κτλ, θα δω πλεονεκτήματα όσο δουλεύει με τη συσκευή μου. Και δεύτερον, πιο σημαντικό, ότι αν μπορώ εγώ μέσα από το κινητό μου να χρησιμοποιήσω τις εφαρμογές, π.χ. να καλέσω ταξί, σε 2 δευτερόλεπτα, με 2 κλικ, θα καλέσω 2 φορές περισσότερα ταξί από ό,τι καλό. Αν πρέπει να βγάλω το κινητό μου, να το ανοίξω, να πατήσω τον κωδικό, να βρω την εφαρμογή, να μπω μέσα, να δει που είμαι, να επιβεβαιώσω, να δω το ταξί μου αρέσει κτλ. Άρα, επιταχύνοντας το πόσο γρήγορα χρησιμοποιούμε εφαρμογές, άρα επιταχύνουμε και την χρήση. Μάλλον, αυξάνουμε τη συχνότητα της χρήσης των εφαρμογών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι χρήστες μένουν, κλειδώνονται, σε εισαγωγικά, μέσα στο οικοσύστημα, αλλά γίνονται και εθισμένοι, από την καλή πλευρά, ότι χρησιμοποιούν τις εφαρμογές πιο συχνά. Τώρα, η Apple, όπως τα είδατε οι περισσότεροι, έβγαλε τις ανακοινώσεις της για εφαρμογές που υπάρχουν. Πρόσφατα άνοιξε και τις εφαρμογές για να μπορεί να φτιάξει οποιοδήποτε developer να φτιάξει μια εφαρμογή, και πάρα πολλές τέτοιες εικόνες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Οι πιο σημαντικές εφαρμογές όμως δεν θα είναι πάνω στο κινητό. Γιατί οι πιο σημαντικές εφαρμογές είναι ουσιαστικά η προέκταση της εφαρμογής που έχει η ταμπλέτα ή το iPhone. Οι πιο σημαντικές εφαρμογές θα είναι αυτές οι οποίες συνδυάζουν το τι υπάρχει στο ρολόι και τι υπάρχει στο σώμα μας, πολύ σημαντικό, με άλλες υπηρεσίες, με άλλες συσκευές, για να μπορούν να φτιάξουν συνέργειες. Για παράδειγμα, υπάρχει το Health Kit, στο οποίο με διάφορους τρόπους αποθηκεύονται δεδομένα υγείας και στο οποίο με διάφορους τρόπους εφαρμογές ή υπηρεσίες έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα υγείας και μπορούν να κάνουν προβλέψεις ή μπορούν να ή συμβουλές απλές. Το Home Kit είναι το ίδιο πράγμα για το σπίτι. Δηλαδή, συνδυάζει πληροφορίες από συσκευές της Apple στο σπίτι, που θα δείτε όλο και περισσότερες στο μέλλον, και καινούργιες συσκευές, πολύ πιθανό και ένα Nest της Apple, για να μας βοηθήσουν να διευκολύνουμε τη ζωή μας. Ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε, που είδα πρόσφατα, όταν το πλυντήριο, για παράδειγμα, έχει αφήσει τα ρούχα μέσα και βλέπει το Nest ότι δεν είσαι στο σπίτι, άρα δεν πρόκειται να το αδειάσεις, τρέχει άλλο ένα κύκλο για να μην μουλιάσουν τα ρούχα. Πράγματα που ακούγονται χαζά, έτσι. Αλλά άμα τα βάλεις αυτά στο σύνολό τους και άμα αρχίσεις να χρησιμοποιείς τις συσκευές έτσι, μετά το να πας πίσω είναι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι σαν να πας πίσω στην εποχή που δεν υπήρχαν κινητά. Γίνεται, αλλά για όλους μας θα ήταν επίπονο. Τι είναι λοιπόν οι εφαρμογές? Πιο σημαντικές εφαρμογές είναι αυτές οι οποίες συνδυάζουν δεδομένα από την Apple συσκευή, από άλλες συσκευές και μη Apple συσκευές και βγάζουν συμπεράσματα και υπηρεσίες που δεν υπήρχαν πριν. Το Research Kit είναι από τα πιο ενδιαφέροντα, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία ασθενείς από μόνοι τους προσφέρουν τα στοιχεία τους. Μπορεί να είναι τα στοιχεία που μαζεύει το ρολόι από μόνο του, η στοιχεία που βάζει εσύ, ότι το τάδε ιστορικό έχω για, ξέρω εγώ, αναπνευστικά προβλήματα. Και θέλω να συμμετέχω στην έρευνα που κάνει το τάδε πανεπιστήμιο. Έτσι. Και τα πανεπιστήμια και οι ασθενείς συμπράττουν όλοι σε αυτή την κοινή πλατφόρμα. Άρα, οι πιο έξυπνες εφαρμογές είναι και πάλι εδώ. Δεν είναι στο κινητό ή στο ρολόι. Τώρα, η άλλη ερώτηση είναι, κοιτάξτε τι φοβερό ρολόι φτιάχνει η Apple. Και φτιάχνει και ένα ρολόι το οποίο έχει 10.000 δολάρια, το οποίο είναι για πολύ λίγους. Και τελικά είναι απειλή ή όχι για τους Ελβετούς? Οι Ελβετοί εξάγουν γύρω στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε ρολόγια. Μεγάλο νούμερο. Δεν όμως πρόκειται απειλή, δεν πρόκειται για απειλή για τα ρολόγια. Γιατί σκεφτείτε τι θα είναι το ρολόι στο μέλλον.
Δηλαδή, για ποιο λόγο αγοράζουμε ένα ρολόι με αυτές τις εφαρμογές στο cloud? Το αγοράζουμε γιατί με αυτό θα ανοίγουμε την πόρτα του σπιτιού μας. Με αυτό θα πληρώνουμε. Με αυτό θα μπορούμε να χτυπήσουμε κάρτα στο γραφείο. Με αυτό θα μπορούμε να έχουμε το προσωπικό μας γιατρό ή σύμβουλο υγείας, με τον οποίο θα μας λέει καθημερινά αθλείσαι, δεν αθλείσαι, η καρδιά σου είναι ψηλά ή χαμηλά, έχεις πάρει το φαρμακό σου, δεν το έχεις πάρει, δηλαδή μας βοηθάει στο να είμαστε πιο υγιείς. Άρα, ο λόγος για τον οποίο θα αγοράζουμε τέτοια ρολόγια στο μέλλον, όχι τώρα, αλλά στο μέλλον, είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο αγοράζουμε όλα αυτά. Τελικά, κάποια στιγμή, όμως, μπορεί οι Ελβετοί να γίνουν displays, να επηρεαστούν αρνητικά από την Apple. Πώς? Αν σκεφτούν το Apple Watch σαν προϊοντική απειλή, ότι η Apple φτιάχνει ένα ρολόι πολυτελείας. Άρα πρέπει να φτιάξουμε και εμείς εφαρμογές για τα ρολόγια μας. Σωστό? Λάθος. Τι έκανε η Nokia όταν βγήκε η Apple, θυμάται κανένας? Το 2009. 2008. Είχε το N95, έφτιαχνε το κινητό με τα κορυφαία χαρακτηριστικά, hardware, software, τα πάντα, και νόμιζε ότι η Apple ήταν ανταγωνιστής γιατί πήγε να τη χτυπήσει στα χαρακτηριστικά. Η Apple όμως δεν χτυπούσε στα χαρακτηριστικά, χτυπούσε στο όχι τι είναι το κινητό, αλλά τι μπορείς να κάνεις με το κινητό. Και άρα τις εφαρμογές που μέσα από το κινητό μπορείς να τις πάρεις και να τελικά κάνεις οτιδήποτε θέλεις. There is an app for that. Οτιδήποτε χρειαστείς, υπάρχει μια εφαρμογή γι' αυτό. Άρα λοιπόν, αν αυτοί οι κατασκευαστές θεωρήσουν ότι ο ανταγωνιστής είναι ένα ρολόι, θα το χτυπήσουν και θα το ανταγωνιστούν σαν ρολόι με εφαρμογές. Αν όμως σκεφτούν ότι τελικά πώς εγώ το ρολόι που πουλάω για 5.000 ή για 1.000 ευρώ ή οτιδήποτε, μπορώ επίσης να το πουλήσω σαν αυτό που θα χρησιμοποιήσει ο πελάτης μου για να ανοίξει το αυτοκίνητο, για να μπει μέσα στην BMW και να ανοίξει, να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητο, για να το κάνω το ίδιο με το σπίτι μου, για να μπορώ να έχω επαφή με τον προσωπικό γιατρό μου και να ξέρει σε τι φυσική κατάσταση είμαι και αν δει κάτι στραβό να με πάρει τηλέφωνο. Όλα αυτά τα πράγματα, αν το δουν έτσι προϊοντικά, τότε πραγματικά θα ανταγωνιστούν. Αν δεν το δουν όμως, θα χάσουν. Είναι ακριβώς το ίδιο σενάριο, ακριβώς η ίδια σαπουνόπερα που είδαμε με τη Nokia, τη Motorola, τη Sony να παίζεται πριν από 7-8 χρόνια. Ακριβώς η ίδια. Τι είναι λοιπόν το Apple Watch? Δεν είναι ρολόι. Είναι τα κλειδιά, είναι το πορτοφόλι μας, είναι ο προσωπικός γιατρός ή ο προσωπικός σύμβουλος υγείας που δεν είχαμε ποτέ. Κάποια ακόμα στοιχεία, πριν τελειώσω. Κάναμε αυτή την έρευνα που σας είπα για Internet of Things developers, δηλαδή προγραμματιστές Internet of Things, 4.000 developers, μεγαλύτερο survey που έχει γίνει ποτέ για IoT. Και βρήκαμε ποιες είναι οι top εταιρείες, πλατφόρμες που παίζουν. Δηλαδή, αυτοί που φτιάχνουν προϊόντα για developers στο Internet of Things, ποιοι είναι και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι οι developers θεωρούν πιο σημαντικούς και χρησιμοποιούν. Αυτές εδώ οι εταιρείες. Βλέπετε κάτι? Τα περισσότερα τα συμβολάκια μάλλον τα γνωρίζετε. Είναι γνωστές εταιρείες. Λοιπόν, έχουμε όλες αυτές τις εταιρείες που ξεκίνησαν από το mobile και φτιάξαν οικοσυστήματα, δηλαδή δεν φτιάξαν συσκευές. Φτιάξαν οικοσυστήματα από developers οι οποίοι φτιάχνουν εφαρμογές για τις συσκευές, ώστε να δώσουν λόγο ύπαρξης στη συσκευή. Και έχουμε και δύο e-commerce players. Η e-commerce είναι η Amazon και η JD. JD είναι ο νούμερο ένα retailer στην Κίνα. Λοιπόν, αυτές οι δύο εταιρείες δίνουν τρόπους στους developers μέσα από το Internet of Things να αυξάνουν τις πωλήσεις των e-commerce εταιριών. Για παράδειγμα, χτες έβγαλε, πρωταπριλιά κιόλας, έβγαλε η Amazon μία υπηρεσία που λέγεται Dash. Την έχετε ακούσει?
Ωραία. Μάλλον δεν διαβάζετε καθημερινά νέα όπως εγώ, λοιπόν, και δεν χρειάζεται να διαβάζετε καθημερινά νέα. Η Amazon Dash τι είναι, λοιπόν, είναι μια υπηρεσία που σου λέει συνδέω την καφετιέρα σου, συνδέω το πλυντήριό σου, συνδέω το printer σου με την Amazon. Γιατί να το συνδέσεις? Γιατί όταν τελειώσει το μελάνι, ξέρω και θα παραγγείλω από την Amazon μελάνι και θα σου έρθει και θα λες, α, μάλιστα, μου ήρθε γιατί τέλειωσε το μελάνι. Δηλαδή, ο printer παραγγέλνει μόνο στο μελάνι. Το πλυντήριο παραγγέλνει από ρηπαντικό όταν βλέπω ότι τελειώνει κτλ. Κτλ. Η καφετιέρα παραγγέλνει καφέ όταν βλέπω ότι τελειώνει. Και αυτό είναι πολύ έξυπνο, γιατί τελικά βοηθάει όλους αυτούς τους κατασκευαστές να δώσουν ένα selling point, ένα advantage στα προϊόντα τους. Όλοι κερδίζουν. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι παίκτες εδώ είναι οι ίδιοι, με εξαίρεση τους e-commerce, οι ίδιοι που είχαμε δει και στο mobile. Οι developers τι κάνουν, φτιάχνουν εφαρμογές, φτιάχνουν συσκευές και επίσης παίζουν με τα δεδομένα. Για όλους τους developers εδώ, αυτό που έχω να προτείνω είναι δώστε σημασία στο τρίτο κομμάτι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν θέλετε να σκεφτείτε πού θα παίξετε στο Internet of Things, αναπτύξτε skill sets και αναπτύξτε δεξιότητες πάνω στα δεδομένα. Αν ξεκινάτε τώρα. Όχι στην ανάπτυξη εφαρμογών, γιατί εκεί είναι όλοι. Και επίσης, ο τομέας αυτός έχει μια δραματική αύξηση που δεν περιμέναμε. Δηλαδή, πέρα από τις ανακοινώσεις, τις χιλιάδες ανακοινώσεις προϊόντων Internet of Things, είδαμε και μέσα από την έρευνά μας ότι πάνω από 50%, 53% των developers που δουλεύουν σε mobile πειραματίζονται ή έχουν project πάνω σε IoT. Πολύ μεγάλος αριθμός. Άρα και η προσφορά και η ζήτηση είναι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Τα στοιχεία μου.